Ο δημοφιλή Σκοτσέζο ηθοποιό, θεατρικό συγγραφέα, μουσικό και ακτιβιστή Μάθιου Μακβάρη, αφού διήνυσε χιλιάδε χιλιόμετρα στην Ευρώπη, τώρα έφτασε και στην Κύπρο με σκοπό να σπάσει την σιωπή για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Η προσπάθεια του Μακβάρη, ο οποίο υπήρξε θύμα παιδική σεξουαλική κακοποίηση, γίνεται στο πλαίσιο τη εκστρατεία Road to Change, που στηρίζουν η Βρετανική Αρμοστία και το Hope for Children. Χαιρετίζουμε αυτή την εκστρατεία που στοχεύει στην διαφώτιση για το ζήτημα τη σεξουαλική κακοποίηση κατά τον ο αγαπητό Μάθιου έχει διανύσει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη και, ένα χρόνο μετά, ο δρόμο για την αλλαγή βρίσκεται πιο κοντά στο τέλο του και πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου του. Το Road to Change ξεκίνησε στο Λονδίνο το Μάιο του 2013 και θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2015 στο Εδιμβούργο. Ο Σκοτσέζος ηθοποιός στο πλαίσιο της εκστρατείας θα διανύσει με τα πόδια συνολικά 16.000 χιλιόμετρα σε 32 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να πει όχι στην παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Την ιδέα την έχω πάρει μετά από ψυχολογική στήριξη που είχα στα 17 μου, έχοντα βιώσει σαν παιδί σεξουαλική κακοποίηση από τον ίδιο μου τον θείο, που ήταν δάσκαλο στο σχολείο μα. Μέχρι και την Παρασκευή, εκπρόσωποι του διεθνού μη κυβερνητικού οργανισμού Stop the Silence, Stop Child Sexual Abuse, που διοργανώνει την εκστρατεία, θα βρίσκονται στη χώρα μα και θα συμμετάσχουν σε ένα σημαντικό αριθμό υψηλών συναντήσεων, τι οποίε οργάνωσαν με την υποστήριξη τη Βρετανική Υπάτη Αρμοστία στην Κύπρο.